Από τα χρήματα που θα συγκεντρώσει για την Κύπρο το κυριακάτικο σόου του Αντένα Your Face Sounds Familiar, γνώρισε το πρωί ένα προς ένα η οικοδέσποινα του σόου Μαρία Μπεκατόρου. Οι μικροί ένικοι του νηπιαγωγείου την υποδέχθηκαν με αγάπη, κέφι και πολλά τραγούδια. Η ίδια δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένη και υποσχέθηκε πως κάθε φορά που θα αναφέρεται στη φιλανθρωπική θύση του Your Face Sounds Familiar, που ενισχύεται από τη συμμετοχή του τηλεοπτικού κοινού, θα έχει στο μυαλό της τα πρόσωπα των μικρών της φίλων που φιλοξενούνται στο χώρο του σώματος Ελληνίδων κυριών Μάνα. Θα ξέρω, θα μου έρχεται στο μυαλό μου όλη αυτή η υπέροχη εικόνα που είδα σήμερα εδώ με ευτυχισμένα παιδιά και πάρα πολύ καλούς ανθρώπους, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτές να είναι δίπλα τους. Τη Μαρία Μπεκατόρου ξενάγησαν τα μέλη του συνδέσμου, ενώ η πρόεδρός του, Νέδη Δάμτσα, της εξήγησε το θεάρεστο έργο που επιτελείται στον νηπιαγωγείο εδώ και 80 χρόνια. Όπως ξέρετε, το σωματείο μας είναι εδώ και 80 χρόνια τώρα που προσπαθεί και έχει όλα αυτά τα παιδιά. Είναι χιλιάδες παιδιά που έχουν περάσει από το σταθμό μας και είναι μεγάλη χαρά μας γιατί διαπρέπουν πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά χάρισαν στη φιλοξενούμενή τους μια ζωγραφιά και πολύ θετική ενέργεια. Γεια σας, σας έδωσα αυτό το βοράκι και ευχαριστούμε που ήρθατε στο σχολείο μας. Παιδί μου, σε ευχαριστώ. Έλα να σε φιλήσω. Ευχαριστώ, τι ωραίο είναι αυτό.